πραγματικά είμαστε ευγνώμονες γιατί όλο το Ηράκλειο και όχι μόνο, γιατί έρχονται και ξένοι, όχι μόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τους κάνει εντύπωση που έχουμε τόσο τέτοιο παζάρι, με χειροποίητα τα πράγματα. Αυτό που θέλουμε πάντα είναι να διαδώσουμε τον δικό μας πολιτισμό, τον τοπικό πολιτισμό που έχει να κάνει και με τα αυγά που εμείς πάντα τα φτιάχνουμε με πολύ μεράκι και με τον τρόπο το παραδοσιακό. Από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει και προσθέσαμε και κάτι άλλο, παραδοσιακό τρόπο. Ετοιμάζουμε τσουρέκια που σημαίνει τα φτιάχνουμε με προζύμι, κάτι που το έκαναν οι γιάδες μας, δεν υπάρχει τώρα, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία διαδικασία. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε όλους που είναι εδώ παρόντες από το πρωί, έρχονται, είμαστε από το πολύ πρωί εδώ. Βλέπετε ότι ο κόσμος δεν πραγματικά δεν σκέφτεται πόσο να ξεκινήσει από το σπίτι του να έρθει, και όμως το κάνει γιατί τα παραδοσιακά αυγά που ετοιμάζομαι τρεις τουλάχιστον μέρες τώρα είναι με έναν τρόπο που γίνεται με ριζάρι το γνωστό. Έχουμε βρει και άλλο, συμπληρώσαμε φέτος και με ένα άλλο τρόπο που είναι με βρύα από τη θάλασσα που βγάζουν ακριβώς το ίδιο χρώμα. Είναι μια τέλεια, ένας τέλειος συνδυασμός. Οπότε έχουμε εξαιρετικής ποιότητας πράγματα. Επίσης να πω ότι οι μικρές μελισσούλες μας έχουν ιδιαιτερότητες, ζωγραφίζουν πάνω σε ξύλινα αυγά, αποτυπώνουν την αγάπη, το μεράκι, πάνω σε ένα μικροσκοπικό αντικείμενο, σε αυτό το αυγό που εκεί βγάζει συναισθήματα. Και πραγματικά είναι εξαιρετικές όλες αυτές οι κατασκευές που φτιάχνουν και αξίζει τον κόπο, όχι μόνο να έρθουν. Εμείς λέω πάντα ότι έρχονται, αγοράζουν, αλλά εμείς τους δίνουμε ένα εξαιρετικό αντίδωρο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο νομίζω. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Εύχομαι κάθε καλό, καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία να ξαναείμαστε ξανά του χρόνου εδώ. Ωραία. Θα είσαστε μόνο σήμερα? Θα είσαστε εδώ πέρα ή θα είσαστε και μέχρι? Μόνο σήμερα, είναι πάντα η Μεγάλη Πέμπτη. Απλά λέω ότι ήρθαμε από το πολύ πολύ πρωί μέχρι να ξεπουλήσουμε.